Γεια και χαρά σε όλο τον ομορφό κόσμο. Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου και σας καλωσορίζω σε αυτό εδώ το παράξενο ναυάγιο που είναι ζωσμένο πραγματικά στην κυριολεξία από μυριάδες θρύλους και φήμες. Πριν λοιπόν όμως δούμε όλες τις λεπτομέρειες για το ναυάγιο 5 χιλιόμετρα έξω από το Γήθιο στη Μάνη, πάτα μία εγγραφούλα στο κανάλι μου για να τα λέμε πιο συχνά. Γιατί σε αυτό εδώ το κανάλι κυνηγάμε μανιωδώς τα παράξενα ταξιδιωτικά τυπάκια. Αρχικά να σου πω πως αυτό εδώ το βίντεο δεν θα δούμε μόνο χρήσιμες πληροφορίες για το ναυάγιο του Γηθίου, αλλά θα δούμε σε τι χρησιμεύει το λευκό κρινάκι που φυτρώνει πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την παραλία και ακόμη θα γνωρίσουμε και ένα άλλο αξιοθέατο της περιοχής που οι περισσότεροι αγνοούν την ύπαρξή του. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα ένα-ένα. Όταν λοιπόν παιδιά το Δεκέμβριο του 1980 χρειάστηκε να καταπλέψει εκτάκτως στο λιμάνι του Γηθίου το φορτηγό πλοίο Δημήτριος, άρχισαν πάρα πολύ έντονα οι φήμες ότι η Τάχα ήταν ένα πλοίο φάντασμα που ξαφνικά από μόνο του εμφανίστηκε στο λιμάνι του Γηθίου, ότι κουβαλούσε παράνομα εμπορεύματα όπως τσιγάρα ή όπως ήταν ένα πειρατικό πλοίο αγνώστου προελεύσεως, σαν δηλαδή κανείς να μην ήξερε από πού ξεκίνησε και πού ήθελε να καταλήξει. Φυσικά όλα αυτά είναι οι θρύλοι και οι μύθοι που δημιουργούνται δίπλα από ένα γεγονός για να το κάνουμε έτσι να φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό. Και πώς να το κάνουμε, όλες αυτές οι ιστορίες διεγείρουν και λίγο τη φαντασία μας. Στην πραγματικότητα, το φορτηγό πλοίο Δημήτριος χρειάστηκε να καταπλέψει εκτάκτως στο λιμάνι του Γηθίου στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 λόγω ασθένειας του πλοιάρχη. Ένα χρόνο μετά δεν είχε ενδιαφερθεί κανένας από την πλοιοκτήτρια εταιρεία να πάρει το καράβι από εκεί, το οποίο είχε ήδη αρχίσει να μπάζει νερά και να καταστρέφεται. Παράλληλα, η πλοιοκτήτρια εταιρεία άρχισε να έχει προβλήματα οικονομικής φύσεως, οπότε το πλοίο αφέθηκε στη μοίρα του με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά, το Δεκέμβριο δηλαδή του 1981, να παρασυρθεί από τον αέρα και να καταλήξει αυτήν εδώ την παραλία. Η παραλία ονομάζεται Γλυφάδα και βρίσκεται στην περιοχή Βαλτάκη. Φτάνεις εδώ πάρα πολύ εύκολα ακολουθώντας το δρόμο από το Γήθιο και τις σχετικές πινακίδες. Και γενικά πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία παραλία που μπορείς να ευχαριστηθείς το μπάνιο σου και γενικά το περιβάλλον. Μόνο που δεν είναι οργανωμένη παραλία, υπάρχει μια καφετέρια στην οποία μπορείς να πας να καθίσεις, αλλά η παραλία δεν είναι οργανωμένη με εξαπλώστρες και ομπρέλες. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν πάρα πολλές θαλάσσιες φωλιές από χελώνες καρέτα-καρέτα και στην πραγματικότητα όταν συναντούμε τέτοιες φωλιές παραλίες πραγματικά δεν πρέπει να τις πειράζουμε και σε καμία περίπτωση να ενοχλούμε τις χελώνες στα χελωνάκια. Αν όμως εντοπίσουμε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάποια χελώνα ή με κάποια μικρά χελωνάκια, τότε μπορούμε να ειδοποιήσουμε το λιμενικό της περιοχής ή τον Σύλλογο Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων και αυτοί θα μας δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες. Και αυτό σας το λέω επειδή μας έχει συμβεί να συναντήσουμε χελώνα σε παραλία η οποία δεν ήταν καλά, φαινόταν δηλαδή πολύ ταλαιπωρημένη, κουρασμένη ή άρρωστη. Πήραμε τηλέφωνο στο Σύλλογο Προστασίας της Χελώνας Αρχέλων, μας δώσαν οδηγίες. Καλέσαμε το λιμεναρχείο και όντως παιδιά ήρθανε, πήραν τη χελώνα, την πήγανε σε κάποια ειδική κλινική για ζώα της θάλασσας. Μας ενημέρωναν συνέχεια με μήνυμα στο κινητό πώς πάει η κατάσταση της χελώνας. Με αποτέλεσμα ένα μήνα μετά η χελώνα να είναι εντελώς καλά, επέστρεψε στη θάλασσα και συνέχισε το μακρύ ταξίδι της στις θάλασσες του πλανήτη. Και πάμε να δούμε τώρα περιληπτικά 2-3 πολύ χρήσιμα πραγματάκια για αυτό εδώ το πανέμορφο λουλούδι που φυτρώνει σε πάρα πολλές ακτές της Μεσογείου. Πρόκειται για το λευκό κρινάκι παραλίας, το οποίο συναντούμε σε πάρα πολλές παραλίες της Ελλάδας και ο ρόλος του δεν είναι μόνο διακοσμητικός, όπως πιθανότατα να νομίζουμε οι περισσότεροι, αλλά πάρα πολύ χρήσιμος για τις παραλίες. Μαζί με άλλα φυτά της παράκτειας ζώνης, προστατεύουν την ακτή από τη διάβρωση, ενώ το ριζικό σύστημά τους φτάνει σε βάθος 1-1,5 μέτρα. Και αυτό σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι οι ρίζες αυτές λειτουργούν σαν θεμέλια μέσα στον αμόλοφο και τον συγκρατούν στη θέση του. Με αποτέλεσμα, όταν φυσάει πάρα πολύ δυνατά, οι αμόλοφοι να μην μετακινούνται όπως συμβαίνει στην έρημο, αλλά να παραμένουν στην θέση του στην παραλία. Το λευκό κρινάκι, παιδιά, προστατεύεται, γι' αυτό και δεν τα κόβουμε και δεν τα πειράζουμε, όσο και αν πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό. Σε απόσταση αναπνοής από το διάσημο ναυάγιο του Γηθίου, συναντούμε αυτό το φρουριακό συγκρότημα που σχεδόν περνάει απαρατήρητο, γιατί η περιοχή είναι γεμάτη από μανιάτικους πύργους. Οπότε, όταν κάποιος παρατηρήσει και αυτό εδώ το κτίσμα, εύκολα μπορεί να συμπεράνει ότι πρόκειται για έναν μανιάτικο πύργο που ανήκει σε κάποια οικογένεια της περιοχής. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα οθωμανικό στρατιωτικό οχυρό που έχτισαν οι Τούρκοι το 18ο αιώνα, με σκοπό να ελέγχουν τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Τρίνισσα και στο Γήθιο και να έχουν και έναν υποτυπώδη έλεγχο στην Αβούλο τη Μάνη.
Το φρούριο είναι σχεδόν τετράγωνο με εμβαδόν 2,5 στρέμματα, ενώ δεξιά και αριστερά σώζονται δύο κυλινδρικοί πύργοι. Ερχόμενος λοιπόν στο γήθιο, από ποια κατεύθυνση και αν έρθεις, αν κοιτάξεις ψηλά πάνω από το ναυάγιο του γήθιου, θα δεις αυτόν εδώ το παράξενο πύργο. Αξίζει να σταθείς και αξίζει να ψάξεις κάποιες κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο για να καταλάβεις τι πραγματικά είναι αυτό εδώ που αντικρίζεις. Παιδιά, να το θυμάστε αυτό, όταν ταξιδεύετε, οπουδήποτε και αν πηγαίνετε, καλό είναι να είστε παράξενοι ταξιδιώτες, να ανακαλύπτετε έτσι παράξενα σημεία και να μπαίνετε στη διαδικασία να ψάξετε χρήσιμες πληροφορίες για αυτά. Στο τέλος, δημιουργείτε, χωρίς να το καταλάβετε, ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το βίντεο, που θέλω να πιστεύω ότι το βρήκες πολύ ενδιαφέρον, θέλω να σου πω και για το πιο αστείο ναυάγιο που έχω ακούσει ποτέ μου. Πρόκειται λοιπόν για το ναυάγιο του πλοίου Nordland, το οποίο βρίσκεται έξω από το λιμάνι στο διακόφτη των Κυθύρων. Το καράβι αυτό λοιπόν προσάραξε στη νησίδα Δραγονάρης 29 Αυγούστου 2000, επειδή παιδιά το πλήρωμα ήταν μυθισμένο. Δηλαδή τώρα οι τύποι μέσα στο καράβι το πλήρωμα αποφάσισαν να κάνουν μία γιορτή, ξέρω εγώ, ήπιαν λίγο παραπάνω και χάθηκε ένα ολόκληρο καράβι. Ναι, στον κόσμο μας γίνονται και αυτά. Όπως και να έχει παιδιά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά ακόμη. Να περνάτε καλά!